Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, παραμένοντας όμως στην Αλεξανδρούπολη, και να σταθούμε στο ζήτημα το οποίο προέκυψε με τις πλημμύρες, την πλημμύρα μάλλον στον ακινησμένο πάρκο Εθνικής Ανεξαρτησίας στην Αλεξανδρούπολη. Πολλοί εκτιμούν ότι πέρα από το γεγονός ότι κάθε φορά που βρέχει το πάρκο καθίσταται απροσπέλαστο, οι ζημιές από τα νερά φτάνουν μέχρι το δικαστικό μέγαρο της Αλεξανδρούπολης. Αποδίδουν δηλαδή τη ζημιά που έγινε στο υπόγειο του δικαστικού μέγαρου της Αλεξανδρούπολης στις πλημμύρες του ανακαινισμένου πάρκου Εθνικής Ανεξαρτησίας. Ένα είναι βέβαιο πάντως, ότι εξαιτίας της πλημμύρας στο υπόγειο του δικαστικού μέγαρου είχε ως αποτέλεσμα αυτό το υλικό που φυλάσσεται εκεί στο χώρο να έχει καταστραφεί. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης μεταξύ άλλων αναφέρει πως οι εργασίες στο συγκεκριμένο πάρκο έγιναν βάση μελετών και πως ακόμη οι παρεμβάσεις που αφορούν και στο σημείο κοντά στο δικαστικό μέγαρο δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Όταν θα στεγνώσει το υπόγειο και απομακρυνθούν τα νερά, θα γίνει και η καταγραφή της ζημιάς που έχει υποστεί ο συγκεκριμένος χώρος του δικαστικού μεγάρου στην Αλεξανδρούπολη. Η βροχοπτώση από την περασμένη Πέμπτη, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες παρεμβάσεις που έγιναν στο Πάρκο Εθνικής Ανεξαρτησίας, όπως αναφέρει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Δημήτρης Τσάκας, ήταν προφανώς η αιτία να πλημμυρίσει το υπόγειο του δικαστηρίου και να προκληθούν ζημιές στο υλικό που υπάρχει εκεί. Από την πλημμύρα έχει καταστραφεί ο Λέβητας. Περιμένουμε τον καινούριο Λέβητα που θα έρθει. Και είχαμε και κάποια εκλογικά υλικά από τις τελευταίες εκλογές και κάποια αρχεία, τα οποία περιμένουμε να στεγνώσει λίγο ο χώρος κάτω για να μπούμε μέσα να κάνουμε μια καταγραφή των ζημιών. Ο κύριος Τσάκας τονίζει πως είναι η πρώτη φορά που το δικαστικό μέγαρο πλημμυρίζει και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η θέρμανση δεν λειτουργεί καθώς εξαιτίας των νερών χάλασε και ο Λέβητας, η κατάσταση που επικρατεί μέσα στους χώρους του δικαστηρίου δεν είναι και η πλέον κατάλληλη για όσους δραστηριοποιούνται εκεί. Εγώ είμαι σε αυτό το κτίριο εδώ και 20 χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και με κουβέντες που έκανα με παλαιότερους συναδέρφους που έχουν βγει στη σύνταξη, ποτέ τα τελευταία 40 χρόνια το δικαστικό μέγαρο δεν είχε πλημμυρίσει. Προφανώς η ένταση της βροχόπτωσης ήταν μεγάλη και οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο πάρκο να συντέλεσαν στο να έχουμε αυτή την πλημμύρα. Αυτή τη στιγμή ήδη πάλι βρέχει. Η ανησυχία όλων μας είναι να μην ξαναέχουμε τα ίδια προβλήματα με το υπόγειο, γιατί εδώ και 5 ημέρες δεν έχουμε θέρμανση και οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι δικαστές και οι δικηγόροι είμαστε πλέον σε χώρο που δεν θερμαίνεται. Το συγκεκριμένο κτίριο, όπως λέει ο κύριος Τσάκας, είναι πολλών ετών. Γεγονός που σημαίνει ότι έχει υποστεί σημαντικές στορές και ότι πια δεν έχει τις ανάλογες υποδομές για να εξυπηρετεί δικαστές, δικηγόρους, υπαλλήλους και πολίτες, ιδίως τα άτομα με αναπηρία, καθώς το κτίριο δεν είναι προσβάσιμο για αυτά. Όπως πολύ καλά θα γνωρίζει ο κόσμος, το δικαστικό μέγαρο της Αλεξανδρούπολης είναι από τα παλαιότερα κτίρια της πόλης. Έχει χτιστεί το 1910 και ο επάνω όροφος έγινε το 1958. Δεν έχει πλέον καμία από τις προδιαγραφές που θα έπρεπε να έχει σαν κτίριο. Ήδη εμείς σαν υπηρεσία από το Μάρτιο του 2012 έχουμε επισημάνει το πρόβλημα του κτιρίου με τις συνέπειες που θα έχει στον κόσμο να μην υπάρχει δικαστικό μέγαρο. Και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα βέβαια που έχει είναι ότι δεν είναι προσβάσιμο σε όλους τους Έλληνες πολίτες, διότι δεν έχει πρόβλεψη για άτομα με ειδικές ανάγκες. Εν τω μεταξύ, κατά τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο Πάρκο της Εθνικής Ανεξαρτησίας, λέγοντας πως οι παρεμβάσεις ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί και ξεκαθάρισε πως πριν προχωρήσει στο συγκεκριμένο έργο, πρώτα συμβουλεύτηκε τους ειδικούς. Και ερχόμαστε τώρα σε ένα πολυσυζητημένο πάρκο, το οποίο δυστυχώς κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης και κάποιοι οποίοι, ενώ έχουν την ειδικότητα την οποία πρέπει να έχουν για να κρίνουν, δυστυχώς το βομβαρδίζουν και το πυροβολούν. Και με τις υπηρεσίες μας κάναμε μια μελέτη η οποία ενεκρίθη από την Επιτροπή την Αρχιτεκτονική. Κάποιοι είπαν δεν ενεκρίθη από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή. Και κάποιοι άλλοι είπαν είστε εσείς μηχανικοί στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και κάνατε ένα τέτοιο έκτρωμα. Είναι ένα υπέροχο πάρκο, από τα καλύτερα που έχω δει, με ελάχιστο μπετόν, γιατί κάποιοι είπαν βάλατε και τόσο μπετόν μέσα. Δεν είμαστε βλάκες να βάλουμε τόσο μπετόν ενώ γινόταν μια αυτοεπιστασία και με δωρεές. Αυτό λοιπόν το σημείο, αυτή η λωρίδα που πηγαίνει από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και το δικαστήριο και το πίσω μέρος του δικαστηρίου δεν τα κουμπίσαμε καθόλου γιατί δεν προλάβαμε λόγω του Χριστουγέννου. Αυτό το σημείο λοιπόν το οποίο είναι πιο χαμηλά στο πίσω μέρος του δικαστηρίου και δεν τα κουμπίσαμε καθόλου, τώρα από αύριο αρχίζουμε, αφού έγιναν οι καταγραφές του, προσδιορίστηκαν οι διάδρομοι, θα μπαζωθεί, θα γίνουν οι διάδρομοι, θα ασφαλεί φυτικό γκαζόν και θα μπουν τα παγκάκια. Αυτό ήταν
το μεγάλο κυνήγι κάποιων οι οποίοι θέλουν να παραπληροφορήσουν. Και πήγαν και βγάζαν φωτογραφίες εκεί στο Βαθούλουμα, πίσω στο δικαστήριο, το οποίο δεν αγγίχθηκε καθόλου από τις διεθνείς υπηρεσίες μας, γιατί δεν προλάβαμε πριν τα Χριστούγεννα. Και το βγάλαν το πάρκο των πλημμύρων. Έτσι το βγάλαν κάποιοι. Είναι τραγική παραπληροφόρηση.